κουβέντα ήρθε μια εικόνα και από κλάδους και από χώρους για το τι κατάσταση επικρατεί και όσον αφορά και τα εργασιακά θέματα αλλά και της υγείας και γενικά ζητήματα που απασχολούν και εμάς τους ίδιους ανεργαζόμενους και όλους τους εργαζόμενους όπως είναι και η υγεία αλλά και το άνοιγμα των σχολείων και γονείς κτλ. Κτλ. Αυτό που θα πρέπει σαν συνέχεια να δώσουμε και να βάλουμε είναι ώστε το κάλεσμα για το συλλαλητήριο στις 13 Οκτώβρη να φτάσει σε κάθε χώρο δουλειάς, να οριστούν περιοδίες, συσκέψεις, άλλες πρωτοβουλίες που μπορεί να έχουμε, να υπάρχει μια αγωνιστική ετοιμότητα, να μπούμε μπροστά σε κάθε οξυμένο πρόβλημα μέσα στους χώρους δουλειάς, να επεξεργαστούμε συγκεκριμένα πλαίσια πάλης που να ανταποκρίνονται συνάδελφοι στις σύγχρονες ανάγκες που έχουμε και να μην βάζουμε μόνο το να σταματήσει αυτή η επίθεση αλλά να βάζουμε μπροστά τα ζητήματα που αφορούν και απασχολούν σήμερα. Να δούμε αποφασιστικά το κρίσιμο ζήτημα για τη μαζικοποίηση των σωματείων με νέες δυνάμεις που να μπαίνουν στον αγώνα των συνδικάτων και ιδιαίτερα σε δυνάμεις που αφοράν νέο κόσμο, γυναίκες, πρόσφυγες, μετανάστες που εργάζονται και δουλεύουν στη χώρα μας. Τα σωματεία να βγάλουν άμεσα δελτίο τύπου μπροστά στο συλλαλητήριο, να ερασχίσουμε συνάδελφοι τα ζητήματα της υγείας και με τη συνέχεια χάρη που είχαμε και με την πρωτοβουλία για την υγεία, να συνεχίσουμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε ώστε να αναδείξουμε τα ζητήματα, να βάλουμε μπροστά και να αναδείξουμε τα μέτρα προστασίας που πρέπει να παρθούν μέσα στους χώρους δουλειάς, να προετοιμάσουμε την ανάλογη υποδοχή στον Υπουργό Εξωτερικών του Πομπέο τη Δευτέρα στις 28 του Σεπτέμβρη στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 7 το απόγευμα μαζί με την ΕΔΙΕΦ, με φοιτητικούς συλλόγους και άλλα σωματεία και στις 7 δεκάτου να συμμετέχουμε και να καλέσουμε τους εργαζόμενους στη συγκέντρωση καταδίκης της εγκληματικής Χρυσής Αυγής και άλλων φασιστοειδών στις 7 το απόγευμα στο μνημείο του Λαμπράκη.